ηχηρό μήνυμα αντίσταση στην κυβέρνηση και σε όλες τις μνημονιακές δυνάμεις θα στείλει η Λαϊκή Ενότητα στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον γραμματέα του Πολιτικού Συμβουλίου της Παναγιώτη Λαφαζάνη, στελέχη και μέλη της από όλη την Ελλάδα. Εγώ θα ήθελα να δηλώσω ότι οι κινητοποίησεις Θεσσαλονίκης αύριο θα πρέπει να συνεχιστούν, να μην είναι μόνο μια ευκαιριακή διαμαρτυρία για τον ελληνικό λαό και να πάρουν καθολικό χαρακτήρα στις πόλεις, στα χωριά και στις πλατείες. Να αναβιώσουμε δηλαδή το κίνημα των πλατεών. Στόχος αυτών πρέπει να είναι η κατάργηση των μνημονίων, των φιλελεύθερων πολιτικών, των αυταπατών και των υποσχέσεων που θα εξαγγελθούν με σκοπό την εξαπάτηση της κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Τώρα πια έχουμε το μέτρο να γνωρίζουμε από τα διάφορα ζάπια μέχρι τις εξαγγελίες του προγράμματος Θεσσαλονίκης και την κατάργηση των μνημονίων. Η κυβέρνηση της αριστεράς εντός εισαγωγικών θέλει ακόμη και σήμερα να αποπροσανατολίσει τους Έλληνες πολίτες, πολύ δε περισσότερο τους νέους και τις νέες και τους αριστερούς και προοδευτικούς ανθρώπους αυτής της χώρας. Η απάντηση σε όλα αυτά πρέπει να έχουν ένα βασικό στόχο, την κατάργηση των μνημονίων. Να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, να διεκδικήσουμε και να τα επανακτήσουμε. Να υπερασπιστούμε τη ζωή μας και την αξιοπρέπειά μας. Δεν είναι μόνο τα μνημόνια που έφεραν αυτή την κρίση. Είναι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές για τις οποίες η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστείλει όλες τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις της. Τώρα υπηρετούν την εξουσία του συστήματος, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται ως ανάμνηση την αριστερά. Είναι η ώρα να απαντήσουμε όλος ο ελληνικός λαός συσπηρωμένος και να μην υποκύψουμε και να μην ακολουθήσουμε τις λογικές της εκλογολογίας. Οι εκλογές δεν είναι η λύση. Η λύση είναι ο αγώνας που μπορούμε να ανακτήσουμε, όπως και παλιότερα έχουμε, και να ανατρέψουμε τις σημερινές πολιτικές που τόσο βλάπτουν την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό λαό. Η γεωγραφία της αριστεράς, θέλω να προσθέσω προσωπικά, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει εμάς την αριστερά, ούτε η επανάκτηση της σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή να ξαναμπούμε στα συλλογική της, ότι μπορεί να ξαναδούμε εποχές σοσιαλδημοκρατίας. Οι διαδηλωτές αντιδρούν στις πολιτικές των μνημονίων, της φτωχοποίησης, του ξεπουλήματος του δημοσίου πλούτου και διεκδικούν πάυση πληρωμών και διαγραφή του χρέους, εθνικοποίηση των τραπεζών, συσάχθεια στο ιδιωτικό χρέος των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών, έξοδο από την Ευρωζώνη και εθνικό νόμισμα.